Κύριο, που οι δυνάμεις του Μουαμάρ Καντάφη προελάβουν προς τη Βεγγάζη το προπύργιο των αντικαθεστωτικών. Ο γιος του, Σαΐφ Αλ Ισλάμ, δήλωσε ότι κυβερνητικά στρατεύματα βρίσκονται κοντά στην πόλη και ότι όλα θα έχουν τελειώσει μέσα σε 48 ώρες. Ακόμη υποστήριξε ότι η Λιβύη χρηματοδότησε την προεκλογική εκστρατεία του Νικολά Σαρκοζή, κάτι που διέψευσε σήμερα το Παρίσι. Στο διπλωματικό πεδίο, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη ζητά προσχέδιο ψηφίσματος που προωθούν Βρετανία, Γαλλία και Λίβανο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πριν από λίγο, η New York Times ανακοίνωσαν ότι 4 δημοσιογράφοι τους αγνοούνται στη χώρα. Την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις για τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Ατζνταμπίγια στα ανατολικά της Λιβύης, οι δυνάμεις του Μουαμάρ Καντάφη προελάβουν προς το προπύργιο των αντικαθεστωτικών, τη Βεγγάζη. Και ο γιος του Λιβύου ηγέτη Σαΐφ Αλ Ισλάμ προειδοποιεί ότι τα κυβερνητικά στρατεύματα βρίσκονται κοντά. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τελείωσαν. Μέσα στις 48 ώρες όλα θα έχουν τελειώσει. Οι δυνάμεις έφτασαν σχεδόν στη Βεγγάζη. Όποια απόφαση και αν λάβει ο ΙΕ θα είναι πλέον πολύ αργά. Στη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Euronews, ο γιος του Καντάφη δήλωσε απογοητευμένος με τη στάση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Εθνικό Επαναστατικό Συμβούλιο. Ο Σαρκοζή θα πρέπει να επιστρέψει στη Λιβύη τα χρήματα που πήρε για την προεκλογική του εκστρατεία. Την χρηματοδοτήσαμε. Έχουμε όλα τα στοιχεία και είμαστε έτοιμοι να τα αποκαλύψουμε. Την ίδια ώρα το πυροβολικό του Καντάφη σφυροκοπά την πόλη Μισράτα, τη μοναδική πόλη στα δυτικά της χώρας που ελέγχεται από τους αντικαθεστωτικούς. Στο διπλωματικό πεδίο, Βρετανία και Γαλλία με την υποστήριξη του Λιβάνου προωθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσχέδιο ψηφίσματος που ζητά την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη. Ελπίζουμε ότι αυτό το μέτρο θα αποτρέψει το καθεστώς Καντάφη από αεροπορικές επιθέσεις εναντίον αμάχων. Και ενώ η μάχη της Βεγγάζης πλησιάζει, εκατοντάδες Λίβοι και ξένοι εγκαταλείπουν την πόλη περνώντας τα σύνορα προς την Αίγυπτο.